Μήπως με το να μην νιώθεις αρκετός βάζεις σε πάυση τη ζωή σου. Μήπως με το να μην νιώθεις αρκετός τοποθετείς τον εαυτό σου ξανά και ξανά και ακόμα πιο βαθιά σε φάσεις μελαγχολίας. Έλα λοιπόν σήμερα να ξαναβρεθούμε με μια πρακτική αντιμετώπιση των φάσεων μελαγχολίας. Θέλω να βρεθεί σε ένα χώρο που νιώθεις ασφάλεια, ένα δωμάτιο καλά αερισμένο, με ευχάριστη θερμοκρασία για το κορμάκι σου στο εδώ και το τώρα, γιατί θα χρειαστεί να ξαπλώσεις και να κλείσεις τα μάτια σου. Θέλω λοιπόν να φοράς ρούχα άνετα, ώστε να μην σε σφίγγουν ή να ενοχλούν το σώμα σου. Ξάπλωσε, κλείσε τα μάτια σου και φέρε όλη σου την προσοχή στην αναπνοή σου. Απομακρύνοντας το νου από το να μένει προσκολλημένος σε θορύβους, σε σκέψη, μετέφερε όλη σου την προσοχή στην αναπνοή σου και μείνε στο εδώ και το τώρα μαζί μου, σε μία θέση, στάση, ήρεμη και χαλαρή. Οι θόρυβοι θα συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω σου, γύρω μας. Θέλω όμως όλη σου η προσοχή να είναι στραμμένη στη φροντίδα του εαυτού σου τώρα. Γιατί η επιλογή που έκανες είναι να φροντιστείς. Η επιλογή που έκανες είναι να βρεθείς σήμερα με αυτή την πρακτική φροντίδα σου κατά τη διάρκεια αυτών των μελαγχολικών ημερών. Συναισθήματα έχουμε συνέχεια. Συναισθήματα που κάποιες φορές μας οδηγούν σε δυσφορία. Ασχέτως όμως αυτών των συναισθημάτων χρειάζεται να συνεχίσουμε να ζούμε και να λειτουργούμε. Ασχέτως αυτών των συναισθημάτων χρειάζεται να συνεχίζουμε να λέμε «Είμαι αρκετή αρκετός». Είμαι αρκετή αρκετός, ακόμα και αν οι άλλοι δεν με συμπαθούν. Είμαι αρκετή αρκετός, παρά την επίκριση των άλλων ανθρώπων. Είμαι αρκετή αρκετός, παρά τις προκλήσεις της ζωής. Είμαι αρκετή αρκετός, παρά τα συναισθήματα μελαγχολίας που νιώθω τώρα, τα συναισθήματα στενοχώριας, απώλειας, πένθους, θλίψης. Χαλάρωσε την περιοχή της λεκάνης σου, χαλάρωσε την κάτω κοιλιακή χώρα, την πάνω κοιλιακή χώρα, και στείλε οδηγίες χαλάρωσης στο θώρακά σου, στους ώμους σου. Στείλε κύματα χαλάρωσης στον αυχένα σου. Δώσε οδηγία χαλάρωσης στα μαγουλά σου, στο μέτωπό σου και σε όλο σου το κρανίο. Απελευθερώνοντας την ένταση από το κρανίο σου, από το μέτωπό σου. Και φαντάσου τον εαυτό σου καθώς χαλαρώνεις τον αυχένα και την ομοπλάτη σου. Φαντάσου τον εαυτό σου να ρίχνει
μέσα σε μία μεγάλη θάλασσα που απλώνεται μπροστά σου στα μάτια της φαντασίας σου, να ρίχνει μέσα της πέτρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται βαριές πάνω στον αυχένα σου, πάνω στους ώμους σου, μέσα σε ένα σακίδιο, και άρχισε να τις ρίχνεις μέσα στην μεγάλη απέραντη θάλασσα που απλώνεται μπροστά σου. Γιατί πολλά βάρη κρατάς, πολλά βάρη κουβαλάς στον αυχένα σου, στους ώμους σου, και θέλω να φανταστείς τον εαυτό σου σε αυτή την παραλία, σε αυτή τη θάλασσα που ανοίγεται, απλώνεται μπροστά σου. Θέλω να φανταστείς τον εαυτό σου να πετάς όλα αυτά τα βάρη εκεί μέσα, ένα-ένα. Και καθώς πετάς τις πέτρες, όλα τα βάρη που κουβαλάς, κύκνοι αρχίζουν και πετούν ψηλά στον αέρα. Λευκοί κύκνοι πετούν ψηλά στον αέρα. Ναι. Λευκοί, ολόλευκοι κύκνοι πετούν, και χαλαρώνεις και απελευθερώνεσαι ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά, και αν ακουμπήσεις τα χέρια σου στην άμμο και πιάσεις την άμμο με τα χέρια σου και αρχίζεις και την βλέπεις να τρέχει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου, θα χαλαρώσεις ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά, και θα απελευθερωθείς από ακόμα περισσότερες εντάσεις, θα απελευθερώσεις από πάνω σου ακόμα περισσότερη ένταση. Δες την άμμο να τρέχει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου, και μείνε στην εσωτερική σιωπή. Θόρυβοι εξωτερικά θα συνεχίζουν να υπάρχουν, ακόμα και ενοχλήσεις στο σώμα σου θα υπάρχουν, που θα σε οδηγούν να θέλεις να αλλάξεις θέση, στάση. Φυσικά μπορείς να το κάνεις εάν το επιθυμείς. Τέτοιες ενοχλήσεις θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Εσύ θέλω να συνεχίζεις όμως να στρέφεις την προσοχή σου στην εσωτερική σιωπή που τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για εσένα. Έτσι και αλλιώς βρίσκεσαι σε χώρο ασφάλειας τώρα, στο μαλακό σου μαξιλάρι, αγκαλιασμένη, αγκαλιασμένος από την κουβέρτα σου, το σεντόνι σου, σε θέση να μπορείς να βυθίζεσαι στο στρώμα του κρεβατιού σου. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά. Και φαντάσου τον εαυτό σου έξω από εσένα αυτή τη στιγμή, ως ένας εαυτός τον οποίο θα ονομάζαμε υψηλό εαυτό. Ο υψηλός σου εαυτός λοιπόν, κάπου έξω από εσένα, σε πλησιάζει με τη ματιά της αγάπης, με τα μάτια της αγάπης, τρυφερά σε πλησιάζει, και βλέπει το σώμα σου έξω από εσένα και βλέπει και τα συναισθήματά σου, νιώθει τα συναισθήματά σου και τα βιώνει με έναν τρόπο μαλακό και τρυφερό. Έχει πρόθεση αγάπης και τρυφερότητας προς τα εσένα. Έχει πρόθεση τρυφερότητας και φροντίδας προς τα εσένα. Έχει πρόθεση τρυφερής φροντίδας. Αποπροσκολήσου λοιπόν για λίγο από τα συναισθήματα μελαγχολίας, όπως ακριβώς
Με αποπροσκολλημένο τρόπο τα βιώνει και ο υψηλός σου ή υψηλός σου εαυτός αυτή τη στιγμή που στέκεται δίπλα σου. Με μάτια τρυφερότητες, με ματιά τρυφερότητες, αντιμετωπίζει το σώμα σου και τα συναισθήματά σου. Υπάρχουν πολλές σχέσεις στη ζωή μας, μέσα στις οποίες δυσκολευόμαστε, ας μη δυσκολευόμαστε και στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Ας αναπτύξουμε μία τρυφερή φροντιστική σχέση με τον εαυτό μας τώρα. Το σώμα μας έχει περάσει από διάφορες φάσεις, διάφορες ηλικίες, διάφορες καταστάσεις. Αναγνώρισε όλες αυτές τις φάσεις, όλα αυτά τα στάδια, όλες αυτές τις ηλικίες. Δες τον εαυτό σου από την παιδική ηλικία να έχει πάει στην εφηβική ηλικία, στην πρώτη ενήλικη ζωή και να βρίσκεται στην ηλικία που είσαι τώρα. Και δες το όλο αυτό με κατανόηση, με κατανόηση και συμπόνια. Με διάθεση τρυφερότητας, με διάθεση τρυφερής φροντίδας, όπως ακριβώς ο υψηλός ή η υψηλός σου εαυτός σε βλέπει τώρα. Με τρυφερή διάθεση φροντίδας και χαλάρωσε το θώρακά σου, χαλάρωσε την ομοπλάτη σου, χαλάρωσε τη λεκάνη σου και θέλω να επιτρέψει στη χαλάρωση να βυθιστεί στους γλουτούς και τους μυρούς σου και να κατέβει ακόμα πιο κάτω, χαμηλά, να βυθιστεί μέσα στα γόνατά σου, μέσα στις γάμπες σου, στους αστραγάλους σου και να απελευθερωθεί ένταση από τα δάχτυλα των ποδιών σου. Και ένα κύμα χαλάρωσης να ανέβει ψηλά σε όλο σου το σώμα μέχρι και το μέτωπό σου. Απελευθέρωσε την ένταση από το σώμα σου και χαλάρωσε ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά. Υπάρχουν συναισθήματα χαράς, αλλά και θλίψης μέσα σου. Θέλω λοιπόν να δεις τα συναισθήματα που βιώνεις τώρα ως χρώματα. Τι χρώμα θα ήταν η χαρά, τι χρώμα θα ήταν η θλίψη, τι χρώμα θα ήταν η τρυφερότητα. Τι χρώμα θα ήταν ο φόβος. Τι χρώμα θα ήταν η διάθεσή σου να αναπτύξεις, καλλιεργήσεις τη σοφία μέσα σου. Τι χρώμα θα ήταν αυτή η διάθεσή σου να καλλιεργήσεις τη φωνή της εσωτερικής σου σοφίας. Τι χρώμα θα είχε η ειρήνη. Τι χρώμα θα είχε η αγάπη. Για φαντάσου, τι χρώματα θα ήταν όλα αυτά. Γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, ροζ, κίτρινο, καφέ, μαύρο, τυρκουάζ. Όλα αυτά τα χρώματα βρίσκονται μέσα σου. Συνδέεται το ένα με το άλλο. Μπλέκεται το ένα μέσα στο άλλο. Συνέχεια έχουμε αυτά τα χρώματα μέσα μας. Όλα τα χρώματα μέσα μας, όλα τα συναισθήματα μέσα μας. Ποιο είναι το πιο θεραπευτικό για εσένα χρώμα τώρα?
Ποιο είναι το χρώμα της θεραπείας για σένα τώρα? Ποιο είναι το χρώμα της θεραπείας σου? Είναι το χρώμα της σοφίας, το χρώμα της ειρήνης, το χρώμα της αγάπης, το χρώμα της τρυφερότητας? Ποιο είναι το θεραπευτικό για εσένα χρώμα τώρα? Ποιο είναι το χρώμα της θεραπείας σου? Είναι το γαλάζιο, είναι το πράσινο, είναι το ασημί, είναι το χρυσαφί, είναι το κίτρινο, είναι το πορτοκαλί, είναι το κόκκινο, είναι το ροζ, είναι το μπλε? Ποιο χρώμα χρειάζεσαι τώρα να απορροφήσεις με κάθε εισπνοή και να το στείλεις σε κάθε κύτταρο του σώματος? Ποιο χρώμα επιθυμείς τώρα να σε αγκαλιάσει? Ποιο χρώμα επιθυμείς τώρα να σε πλημμυρίσει με τη θεραπευτική του συχνότητα? Ποιο χρώμα επιθυμείς τώρα να σε αγκαλιάσει? Από ποιο χρώμα τώρα επιθυμείς να αγκαλιαστείς? Ως χρώμα που μπορείς να επιτρέψεις να σε χαϊδέψει. Χρώμα που επιθυμείς να διεισδύσει σε κάθε κύτταρό σου. Θέλω να το εισπνεύσεις. Με κάθε εισπνοή σου τώρα εισέπνευσε το χρώμα της θεραπείας σου. Θέλω να του επιτρέψεις να διεισδύσει βαθιά σε κυταρικό επίπεδο στον πυρήνα σου. Εισέπνευσε το χρώμα της θεραπείας σου και με κάθε εκπνοή θέλω να του επιτρέψεις να βυθιστεί σε κυταρικό επίπεδο στον πυρήνα σου. Πάρε το χρόνο σου και δες κάθε σημείο του σώματός σου να πλημμυρίζει από το θεραπευτικό χρώμα. Με κάθε εισπνοή εισέπνευσε το χρώμα και με κάθε εκπνοή διοχέτευσέ το σε κάθε σημείο του σώματός σου. Μέτωπο, μύτη, μάγουλα, χείλη, σαγόνι, αυχένας, αυτιά, ώμοι, ομοπλάτη, πλάτη, θώρακας, πάνω κυλιακή χώρα, κάτω κυλιακή χώρα, λεκάνη, γλουτί, μυρί, γόνατα, γάμπες, αστράγαλοι, πατούσες, δάχτυλα, ποδιών. Συνέχισε να εισπνέεις τη θεραπεία σου και να την διοχετεύεις με κάθε εκπνοή και στα όργανα του σώματός σου. Σε όλα τα σημεία του εγκεφάλου σου, στη γλώσσα σου, στον ισοφάγο σου, στην καρδιά σου, στους πνεύμονες σου, στο σηκώτη, στο πάγκρεας, στο στομάχι, στο έντερό σου, σε κάθε κύτταρο του σώματός σου, βαθιά μέχρι τα μυτοχόνδρια σου, τις μηχανές παραγωγής ενέργειας του σώματός μας, σε κυταρικό, βαθύ κυταρικό επίπεδο, βαθιά διοχέτευσε τη θεραπεία σου στον πυρήνα σου. Και μαλάκωσε μέσα στις συνθήκες ασφάλειας που δημιουργείς τώρα εσύ για τον εαυτό σου. Μαλάκωσε μέσα στις συνθήκες θεραπευτικής ασφάλειας που δημιουργείς τώρα εσύ για τον εαυτό σου. Μαλάκωσε μέσα στις συνθήκες θεραπείας που δημιουργείς τώρα εσύ για τον εαυτό σου. Επαναπρογραμματίζοντας το νευρολογικό σου σύστημα να λαμβάνει τη θεραπεία σου,
επαναπρογραμματίζοντας το νευρολογικό σου σύστημα να απολαμβάνει συνθήκες ασφάλειας, συνθήκες ειρήνης, συνθήκες θεραπείας, συνθήκες λήψης της θεραπείας σου. Είσαι ασφαλής, χαλάρωσε. Είσαι ασφαλής, χαλάρωσε. Είσαι ασφαλής, χαλάρωσε. Είσαι ασφαλής, χαλάρωσε. Και απελευθέρωσε και όση ένταση έχει μείνει στο κορμάκι σου τώρα. Προστατευμένη, προστατευμένο. Είσαι ασφαλής και προστατευμένη, προστατευμένο. Πολύ συχνά ζούμε εμπειρίες ζωής, δύσκολες, δυσφορικές, μη αναμενόμενες, ξαφνικές. Ζούμε εμπειρίες πρόκλησης, ακόμα και τραγικές εμπειρίες ζωής, απώλειες, μικρές ή μεγάλες απώλειες. Από αυτή τη θέση που βρίσκεσαι τώρα, είσαι ασφαλής και μπορείς να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις στιγμές. Στιγμές πρόκλησης, στιγμές απώλειες. Είσαι ασφαλής και προστατευμένη, προστατευμένος μέσα στις συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης που δημιουργείς για τον εαυτό σου, επαναπρογραμματίζοντας το νευρολογικό σου σύστημα να παραμένει σε στάση φροντίδας και ηρεμίας, σε στάση φροντίδας και τρυφερής αποδοχής των ρυθμών της ζωής, των αλλαγών της ζωής. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματά σου, μπορείς να αντιμετωπίσεις τις αλλαγές της ζωής. Συνέχεια υπάρχουν αλλαγές, συνέχεια συμβαίνουν αλλαγές και μπορείς να τις αντιμετωπίζεις. Μπορείς να τις αντιμετωπίζεις με διάθεση φροντίδας προς τον εαυτό σου, με διάθεση τρυφερής φροντίδας προς τα συναισθήματά σου, σε αποδοχή των συναισθημάτων σου, σε αποδοχή των ρυθμών της ζωής, σε αποδοχή των αλλαγών της ζωής, σε αποδοχή των κύκλων της ζωής, σε αποδοχή του κύκλου της ζωής, σε αποδοχή και των απολειών της. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή και τις προκλήσεις της. Σεβόμενη, σεβόμενος τους κύκλους της ζωής. Σεβόμενη, σεβόμενος τα συναισθήματά σου. Από θέση αγκαλιά σου τους, αγκάλιασε το σώμα σου, το σωματικό σου εαυτό. Αγκάλιασε τα συναισθήματά σου, το συναισθηματικό σου εαυτό, με τρυφερότητα, με τρυφερότητα και διάθεση φροντίδα σου, με διάθεση ειρήνης. Θέλω να επιτρέψει στη θεραπευτική αγκαλιά της τρυφερότητας να σε πλημμυρίσει. Θέλω να επιτρέψει στην τρυφερότητα να σε αγκαλιάσει. Χαλάρωσε μέσα στην ασφάλεια που δημιουργείς τώρα για τον εαυτό σου. Είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής. Και θέλω να συνεχίσεις αυτή την πρακτική επαναπρογραμματισμού τη στάση σου απέναντι στα συναισθήματα μελαγχολίας, επαναπρογραμματισμού τη στάση σου απέναντι στις αλλαγές της ζωής και των συναισθημάτων που φέρνουν αυτές οι αλλαγές.
Αυτή η πρακτική είναι μια πρακτική επαναπρογραμματισμού σου απέναντι στη στάση που κρατάς. Θέλω λοιπόν να συνεχίσεις αυτή την πρακτική, ώστε να γίνει ο αυτόματος δικός σου εσωτερικός διάλογος τελικά. Τα λόγια μου, αυτό χρειάζεται να γίνουν τα λόγια μου, ο δικός σου αυτόματος εσωτερικός διάλογος, με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου, με τον οποίο επικοινωνείς με τον εαυτό σου. Συνέχισε λοιπόν αυτή την πρακτική για τους επόμενους 3 μήνες κάθε μέρα και για όσο την χρειάζεσαι. Θα μετρήσω από το 3 έως το 1 και όταν πω 1, εάν επιλέξεις να ανοίξεις τα ματάκια σου και να συνεχίσεις τη μέρα σου, θα νιώθεις ενδυναμωμένη, ενδυναμωμένος, αναζωογονημένη, αναζωογονημένος. Αν επιλέξεις να κοιμηθείς, θα κοιμηθείς έναν ύπνο βαθύ και αναζωογονητικό, βαθύ και αναπλαστικό. 3 2 1. Σε καλωσορίζω στη νέα σου ζωή. Καλώς ήρθες.